Δυστυχώς στις μέρες μας, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες των ηθοποιών τις απολαμβάνουμε για ώρες δίχως να βαριόμαστε. Μα μόνο όταν μιλάει ο Θεός χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Δεν έχουμε όρεξη να τον ακούσουμε και φεύγουμε από την εκκλησία ή δεν πάμε καθόλου. Μερικοί χρησιμοποιούν δικαιολογία το χειμώνα ότι βρέχει. Μα και στα μπαρ και στα εστιατόρια και στις καφετέριες, όταν βρέχει, γιατί πάμε? Οι περισσότεροι μάλιστα τρέχουν σαν μανιακοί, ακόμη και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμη και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πάντα. Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τίποτε δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Φεύγουν έξω για εξορμήσεις. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψηλό βροχό γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις πώς είναι οι προφήτες ή οι Απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα υπόλοιπα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Είναι κατάσταση αυτή που ζούμε σήμερα. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια. Ή μάλλον, όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί, όπως τίποτα, δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι. Έτσι και τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό. Όλα μπορούν να τον εμποδίσουν. Οι μάρτυρες έχησαν το αίμα τους για την αλήθεια. Και εσύ λογαριάζεις μία τόσο μικρή απόσταση ή ένα ψηλόβροχο. Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις. Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου. Και εσύ τον περιφρονείς. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων. Και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό, προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου ή να πας για καφέ. Κι όμως πρέπει να έρθεις, για να δεις το διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει το διάβολο και το Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαμβεύει. Μα είμαι αμαρτωλός, λες, και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο. Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ, για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι και αυτοί που στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες? Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην εκκλησία, θα μου πει κάποιος, πώς μπορώ να έρθω πάλι? Έλα να ξανακούσεις το Θείο Λόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το πουλώσεις την ίδια μέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την επόμενη. Αν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελανιδιά δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά? Εκάνε και εσύ το ίδιο. Αλλά θα μου πεις, σε εμποδίζουν να εκκλησιαστείς η φτώχεια και η ανάγκη να εργαστείς. Όμως δεν είναι εύλογη και τούτη πρόφαση. 7 μέρες έχει η εβδομάδα. Αυτές τις 7 μέρες τις μοιράστηκε ο Θεός μαζί μας. Και σε εμάς έδωσε 6, ενώ για τον εαυτό του άφησε 1. Αυτή τη μοναδική μέρα λοιπόν δεν δέχεσαι να σταματήσει τις εργασίες. Και γιατί λέω για ολόκληρη μέρα? Εκείνο που έκανε στην περίπτωση η λοιμοσύνη στη χείρα του Ευαγγελίου, το ίδιο κάνει και εσύ στη διάρκεια αυτής της μίας μέρας. Εκείνη έδωσε 2 λεπτά και πήρε πολύ χάρη από το Θεό. Δάνεισε και εσύ 2 ώρες στο Θεό, πηγαίνοντας στην εκκλησία, και θα φέρεις στο σπίτι σου κέρδη αμέτρητων ημερών. Αν όμως δεν δέχεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο, σκέψου μήπως με αυτή σου τη στάση χάσεις κόπους πολλών ετών. Μα κι αν ακόμη έβρισες ολόκληρο θησαυροφυλάκιο, γεμάτο από χρυσάφι, και εξαιτίας του απουσίαζες από τον ναό, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η ζημία σου. Και τόσο μεγαλύτερη όσο ανώτερα είναι τα πνευματικά από τα υλικά. Γιατί τα υλικά πράγματα, κι αν ακόμη είναι πολλά και τρέχουν άφθονα από παντού, δεν τα παίρνουμε στην άλλη ζωή. Δεν μεταφέρονται μαζί μας στον ουρανό. Δεν παρουσιάζονται στο φοβερό εκείνο βήμα του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές και πριν ακόμα πεθάνουμε, μας εγκαταλείπουν. Αντίθετα, ο πνευματικός θησαυρός που αποκτούμε στην Εκκλησία είναι κτήμα αναφέρετο και μας ακολουθεί παντού. Ναι, αλλά μπορώ, λέει κάποιος, να προσευχηθώ και στο σπίτι μου. Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπο, αν νομίζεις κάτι τέτοιο. Βεβαίως, είναι δυνατό να προσευχηθείς και στο σπίτι σου. Είναι αδύνατο όμως να προσευχηθείς έτσι όπως προσεύχεσαι στην Εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή και εσείς αναπέμπεται στο Θεό. Δεν σε ακούει τόσο πολύ ο Κύριος όταν τον παρακαλείς μόνος σου, όσο όταν τον παρακαλείς ενωμένος με τους αδελφούς σου. Γιατί στην Εκκλησία υπάρχουν περισσότερες πνευματικές προϋποθέσεις από όσο στο σπίτι. Υπάρχουν η ομόνοια, η συμφωνία των πιστών, ο σύνδεσμος της αγάπης και οι ευχές των ιερέων. Γι' αυτό άλλωστε οι ιερείς προείστατοι των ακολουθιών,
για να ενισχύονται με τις δυνατότερες ευχές τους και ασθενότερες ευχές του λαού, και έτσι όλες μαζί να ανεβαίνουν στον ουρανό. Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή, που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους θύλους της Εκκλησίας? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.